ιδιαίτερο κλίμα σήμερα στην πλατεία, αφού λόγω κορονοϊού και δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι η εποχή, η ώρα για ψώνια των μεταναστών, προσφύγων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Βιάλ, έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους από την αστυνομία. Αυτό το οποίο τους λένε σε όλους είναι να γυρίσουν αμέσως στη Βιάλ. Είναι 3 περιπολικά, είναι πολύ αστυνομικοί. Θα λέγει κανείς ότι δεν προλαβαίνουν να κάνουν έλεγχο σε ντόπιους, διότι οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ αυστηροί στους μετανάστες πρόσφυγες, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν βγει εκτός της Βιάλ. Όλα αυτά βέβαια στις 9.30 το πρωί στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα. Βρισκόμαστε στο στενό της Γέχα, για να το πω, να καταλαβαινόμαστε. Βλέπουμε πόσο εντατική είναι η έλεγχη που κάνει η αστυνομία στους μετανάστες. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Είναι βέβαια, όλοι βαστάνε ένα μπετόνι στο χέρι, όλοι έχουν κάτι ψωνίσει, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά βλέπετε, πήρε την κλίση. Έχει πάρει την κλίση των 150 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό, ναι, γιατί αφαιρούνται από τα διάφορα επιδόματα που παίρνουν. Βιάλ, no, δεν θέλει, εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, όλοι έχουν πάρει πράγματα, αλλά η εντολή την οποία έχουν είναι ότι τους δίνονται εκεί ό,τι ζητούν και πρέπει να μην απομακρύνονται από τη Βιάλ. Με αποτέλεσμα, πραγματικά, όποιος κυκλοφορά στο κέντρο της πόλης να συλλαμβάνεται από τις ομάδες Δίας και να του κόβεται μία κλίση και ταυτόχρονα να του δίνεται η οδηγία να πάει ή σπίτι του, αν μένει κάπου, ή να πάει στην Βιάλ.